Πάμε να συναντήσουμε αμέσως από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτή τη φορά τον ε, κύριο Νίκο Χριστάνη, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα Χαίρομαι σας. πολύ που σας έχω σήμερα και εδώ. Και ε, κύριε Χριστάνη, να σας ξεκινήσω κατευθείαν από τα βαριά πολιτικά. Εκατό μέρε έχουν περάσει από τη ε, στιγμή που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση τη χώρα. Θα ήθελα να μου του αξιολογήσετε λίγο ή πολύ. Ε, νομίζουμε ότι αυτές τις πρώτες 100 μέρες φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε μια μεγάλη φόρα να εφαρμόσει την mm -hmm. αντιλαϊκή πολιτική από εκεί που την άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Μια σειρά εμβληματικά νομοσχέδια, αν δούμε, όπω για το επιτελικό κράτο, το πολυνομοσχέδιο που αφορά υποτίθεται μόνο την ανάπτυξη, αλλά αφορά κατά πολύ και του εργαζόμενου, και άλλα σχέδια πω δε... που έρχονται, ναι, ναι. δείχνουν ότι αυτό που θα κυριαρχήσει είναι το γνωστό μοτίβο. Δηλαδή, Γη και είδων στου μεγαλοεπιχειρηματίε, στου εφοπλιστέ, στου τραπεζίτε, περισσότερο τσάκισμα για τα εργασιακά δικαιώματα, ακόμα μεγαλύτερη μείωση των μισθών και των συντάξεων και των παροχών υγεία και παιδεία κτλ. Τι λέτε, θα γίνει η ζωή των πολιτών καλύτερη. Γιατί όπω μου την περιγράψατε εσεί, μάλλον για χειρότερη τη βλέπω. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα δεν είναι γενικώ να είμαστε μάντη κακών ή καλών γεγονότων. Να. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Είμαστε σε μια περίοδο που πυκνώνουν δημοσιεύματα διεθνώ. Για του ρυθμού τη παγκόσμια οικονομία, ότι μπορεί να κυλήσουν σε ύφεση τα επόμενα χρόνια. Mm, σήμερα οξύνονται, τα είδα ακόμα και πιο μπράβο, έντονα. Οξύνονται οι ανταγωνισμοί τα, στην περιοχή τη Νοτιοανατολική Μεσογείου. Mm. Έχουμε τον πόλεμο στη Συρία. Έχουμε εμπλοκή τη Ελλάδα σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε μεγαλύτερη πρόοδο. Θα σα πω πώ γίνεται. Γίνεται με τι νατοικέ βάσει που πριν λίγε μέρε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία υπέγραψε να επεκταθούν, να δημιουργηθούν και νέε βάσει. Και η εμπλοκή είναι έτσι κι αλλιώ όταν σταθμεύουν εδώ νατοϊκέ δυνάμει, έτσι κι αλλιώ όταν ήταν από τι πρώτε αποφάσει τη κυβέρνηση να στείλει και πλοίο στον περσικό κόλπο, στον ανταγωνισμό αυτών που υπάρχει. Εσείς άρα, δηλαδή στην παρούσα συγκυρία θα υποστηρίζετε και μία ρήξη με τι ΗΠΑ. Εμεί έτσι κι αλλιώ λέμε ότι ο λαό μπορεί να βγάλει συμπεράσματα διαχρονικά για το πού μα οδήγησε η εμπλοκή της χώρας μας μέσα στα ανατοϊκά σχέδια. Mm -hmm. Μέσα από αυτή την εμπλοκή, ας το πούμε έτσι, χάθηκε μισή Κύπρος. Μέσα από αυτή την εμπλοκή αφισβητεί η τουρκική αστική τάξη σήμερα τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Μέσα σε αυτή την εμπλοκή συμμετέχουμε σαν χώρα, δυστυχώς, σε 21 αποστολέ στο εξωτερικό, νατοϊκέ, σε άλλε χώρε που προφανώ δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του λαού και τη Νορβηγία. Όλα αυτά Ωραία, σαφή όλα αυτά, αλλά υποστηρίζετε μία ρήξη. Βεβαίω, υποστηρίζουμε την αποδέσμευση. Αυτό το έχουμε πει. Δηλαδή, όμως, το ΕΟΚ όμως, και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο δεν θεωρείται ότι είναι σύνθημα, σύνθημα, σύνθημα. Εμείς, Παραμένει ένα επίκαιρο σύνθημα, νομίζουμε εμεί. Παραμένει ένα επίκαιρο σύνθημα. Όμω, αυτό το σύνθημα δεν είναι έτσι, πώ να το πω, θεωρητικό και γενικώ το πετάμε στον αέρα. Πατάει σε μια πραγματικότητα. Πού λέει. Ότι η χώρα μα έχει πλουτοπαραγωγικέ πηγέ. Υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί η οικονομία και η κοινωνία προ όφελο του λαού, να εξυπηρετηθούν οι σύγχρονε ανάγκε. Στον αντίποδα με αυτά που κάνει και η κυβέρνηση τη Δημοκρατία και οι προηγούμενε. Και θέλω να πω ένα σχόλιο μόνο για αυτό που είπατε. Είναι πολύ επικίνδυνο που τα άλλα κόμματα εφησυχάζουν το λαό και η κυβέρνηση. Να. Είναι πολύ επικίνδυνε αναλύσει που ακούμε και σε μέσα ενημέρωση αυτέ τι μέρε. Ο τρελό Ερντογάν, κάτι περίεργη. Δεν γίνονται γενικώ από περίεργου αυτά. Δεν είναι τρελό ο κ. Ερντογάν Εδώ... με τις τι κινήσει. Ή εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα τη αστική τάξη Τουρκία και κάνει ένα παιχνίδι με του άλλου μεγάλου παίχτε, υπεραλιστέ, καπιταλιστέ, του λέμε εμεί. Είπα, να... είπα Ρωσία, Κίνα στην περιοχή. Πάντω ο μεγάλο κερδισμένο κερδισμένο είναι η Ρωσία μέχρι τώρα. Βεβαίω και η Ρωσία είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και γι' αυτό ο ελληνικό λαό δεν έχει κανένα λόγο να συμμετέχει σε αυτή τη μοιρασιά που κάνουν οι μεγάλοι μεταξύ του. Έχει λόγο να αναπτύξει σχέσει φιλία και καλή γειτονία. Έτσι θέλουμε να ζήσουμε με τον τουρκικό λαό και η πλειοψηφία του έτσι θέλει να ζήσει μαζί μα. Να τα βρούμε, έτσι, λέτε τώρα, βεβαίως, με τον τουρκικό λαό. Έτσι, με το λαό ο λαό με τον λαό τα έχει βρει έτσι κι αλλιώ. Έτσι είναι γνωστό αυτό. Υπάρχουν και τραγούδια γι' αυτό. Όχι, εγώ, εσύ, ενώ, εσύ, εγώ αλλά και λοιπόν, εγώ λέω ότι οι λαοί, τα κινήματά του μπορούν να βάλουν μπροστά μια πολιτική σχέση καλή γειτονία και φιλία και να αλλάξουν και πολιτικά του συσχετισμού μέσα στη χώρα του ο καθένα. ώστε διεπικροτεί να το επικροτήσουν. Δεν είναι ένα των ποδοσφαιριστών. Όχι, δεν λέω Λουρκών. αυτό. Δεν το είπα ποτέ εγώ. Σε αυτό. ποιο επίπεδο όμω λαών. Ε, ε Εμεί λέμε ότι υπάρχουν σήμερα αντιπολεμικά αντιπερελιστικά κινήματα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και, και στι Βαλκανικέ χώρε. Αυτά τα κινήματα και τα αιτήματα πρέπει να δυναμώσουν. Δηλαδή ο κάθε λαό να παλεύει στη χώρα του, να απεμπλακεί να. η χώρα του από το ΝΑΤΟ και από τι επιταγέ των φωνιάδων υπεραλιστών στην περιοχή, να απεμπλακεί από τι δεσμεύσει των εταίρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μα επιβάλλανε 10 χρόνια μνημόνια και έρχονται τώρα να διαπραγματευτούν και καινούργια αντιλαϊκά μέτρα και να χτίσει ο κάθε λαό στην πατρίδα του αυτό που μπορεί για το λαό του και να υπάρξουν αμοιβέ σχέσει εποφελή, μα... καλή γειτονία και φιλία μεταξύ των λαών. Α... Αυτό, αυτό λέμε εμεί. Είναι απλό. Βεβαίω θέλει πολλή δουλειά. Εμείς ακούσαμε πριν από λίγο ε, ότι υπάρχει η φημολογία από την πλευρά της κυβέρνησης από κορυφαία στελέχη, ότι το πλεόνασμα που δόθηκε για να σας πάρω στα οικονομικά θα δοθεί και... Τη επιχειρήσει με μείωση φόρου για τα μερίσματα. Και δεν ακούσαμε ακόμα αν θα δοθεί όπω δόθηκε σε τι προηγούμενε χρονιέ και σε ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. Πώ στάσεστε, πώ στέκεστε εσεί απέναντι σε αυτό και τι πρόκειται να κάνετε και στη Βουλή το κόμμα σα. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα και η κοινοβουλευτική του ομάδα, όποτε στη Βουλή και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με τη Σιμινή, όποτε ήρθαν παροχέ, έστω και ψίχουλα, όπω τι λέμε, προ το λαό, τι ψηφίσαμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Mm -hmm. Όμω κοιτάξτε εδώ ποια είναι τα νούμερα. Ναι. 1,5 δισεκατομμύριο προβλεπόταν το πλεόνασμα στο 19 και κατέληξε 4,5. Οι φόροι από 35,7 δις πήγανε 36,3. Ναι. Αυξήθηκαν, που όλα αυτά βγήκαν από τις λαϊκές οικογένειες, κυρίως και τις τσέπες των, του απλού λαού και οι δαπάνε ταυτόχρονα μέσα στη χρονιά μειώθηκαν μείον 1,7 δις. Δηλαδή ο λαός χρήσο πληρώνει σε φόρους και κρατήσεις και τελικά... Του πετάνε ένα ψυχούλο Χριστουγεννιάτικο και την ίδια στιγμή σε βασικέ βιωτικέ δαπάνε όπω είναι παιδεία, υγεία, συγκοινωνίε, μεταφορέ, μια σειρά αντισυσμική προστασία, αντιπλημμυρική προστασία. Διαπιστώνουμε ελλείψει, κενά. Ζούμε τραγικά γεγονότα, πλημμύρε κλπ. Κόσμο να πνίγεται ή να καίγεται. Ναι, ναι. Και ταυτόχρονα δεν προβλέπεται ότι αυτή η ρότα αλλάζει, γιατί αυτή η κυβέρνηση, αυτό που είπατε πριν, αυτό που λέει είναι ότι θα δώσει πού. Σε αυτού που έχουν μερίσματα, δηλαδή σε κάποιου κυρίω επιχειρηματικού ομίλου. Δεν θα δώσει άρα αυξήσει στου μισθού και συντάξει. Ήρθε λοιπόν η ώρα να γίνει η αντεπίθεση, εμεί λέμε, και να, διεκδικήσουμε... κάνετε, αντεπίθεση. και να διεκδικήσουμε αυτό που μα ανήκει. Συστή. Να διεκδικήσουμε αυξήσει πραγματικέ στου μισθού και συντάξει. Να μην είναι κανεί κάτω από 751. Ερωτάω όμω πώ θα την κάνετε την αντεπίθεση αυτή, όταν πολλέ φορέ έχετε δηλώσει πω εσεί ή δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Πρώτα απ' όλα, η υπόθεση τη αντεπίθεση του λαού δεν είναι υπόθεση μόνο του κομμουνιστικού κόμματο ή ενό κόμματο. Mm -hmm. Κρίνεται μέσα σε αυτό που λέμε στο κίνημα, στου αγώνε, για μας, μέσα στου τόπου δουλειά. Βγαίνουμε από δύο απεργιακέ μάχε. Που η κυβέρνηση και άλλα κόμματα θέλουν να περάσει αυτό το σφαγείο του πολυνομοσχεδίου με σιγή νεκροταφείου, να μην ακούσει τίποτα, να μην καταλάβει κανεί τίποτα ή να είμαστε χα-χα-χα χαρούμενοι που θα πετάμε κουμπάκι να κάνουμε ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε. Ναι. Αποδείχτηκε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εδώ καταστρατηγούνται και τα ελάχιστα δικαιώματα που υπήρχαν. Το πολυνομοσχέδιο προχθέ που κατατέθηκε, όπω είπατε, προβλέπει και νέα δώρα προ το κεφάλαιο, όπω την υποχρεωτικότητα. Οι υπάλληλοι, οι κρατικοί, οι δημοτικοί, οπωσδήποτε να διευκολύνουν κάποιον που κάνει επένδυση παραβλέποντα οποιαδήποτε κριτήρια όπω την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων που είπα και πριν. Και άρα εδώ πρέπει η αντεπίθεση να περιλαμβάνει όχι μόνο την άμυνα, γι' αυτό τη λέμε αντεπίθεση, πρέπει να βάζει και ένα πλαίσιο διεκδικήσεων που να αφορά αυξήσει στου μισθού και συντάξει που να ξεκινάνε από 7,51 κατώτατο και να φτάνουν και στι κλαδικέ ακόμα πιο ψηλά, αφού υπάρχει και υψηλή κερδοφορία τώρα των επιχειρήσεων όπω λένε όλοι. Λοιπόν, άρα να υπάρχει και αύξηση στα κονδύλια που δίνονται στην παιδεία και στην υγεία για να μην έχουμε αυτέ τι τρύπε και λέμε κάθε τρει και λίγο: Μα λείπουν δάσκαλοι, μα λείπουν καθηγητέ, ε, πέφτει εκείνο το ταβάνι, πέφτει ο άλλο ανεμιστήρα, να λένε mm. οι Δήμοι: Δεν έχουμε κονδύλια για να δώσουμε λεφτά. Άρα να υπάρχει γενναία κρατική χρηματοδότηση σε βασικού τομεί που αφορούν τη λαϊκότητα. Και τη σημαία να την κρατάει ο καλύτερο ή βάση κλήρωση αυτό που θα εκλέγεται. Γιατί υπάρχει μεγάλη κόντρα εμείς, τώρα. εμεί να, να σα πω κάτι πλήγε. τώρα. Γίνεται ένα ψευτοκαυγά του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία χρόνια τώρα στον χώρο τη παιδιά. Συμβαίνει επειδή είμαι και γονιό να το ξέρω, ξέρω πολύ καλή την άποψη. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Ζούμε αυτό το χάλι μέσα στα σχολεία και όλη η συζήτηση γίνεται τρία χρόνια αν τη σημαία θα την παίρνει αυτό που θα είναι ο καλύτερο ή αν αυτό που θα κληρώνεται. Ε, τι Έτσι. πιστεύετε εσεί. Εμεί πιστεύουμε ότι μπορεί να την παίρνει αυτό που έχει τη βαθμολογία και να υπάρχει ταυτόχρονα και κλήρωση αν είναι πάρα πολύ αυτοί που είναι οι λεγόμενοι άρεστοι κλπ. Δεν είναι ένα όμως, να συντάσσουμε. Κάτι... Αυτό το θέμα. θα <laughs> Καταρχήν να σα πω κάτι. Εμεί έχουμε πει. Ναι. Ότι ο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι παρελάσει, ο τρόπο με τον οποίο γίνεται, δεν εξυπηρετεί την κατάσταση, δεν εκφράζει αυτό που πραγματικά πάλεψε ο ελληνικό λαό εκείνη την περίοδο. Mm. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν, κάτι γνώμη μα, οι μαθητέ πρέπει να βελτιώσουμε τι σχολικέ γιορτέ. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε εκεί πέρα αν πράγματι η νεολαία μαθαίνει, ποια είναι τα διδάγματα τη 28η Οκτωβρίου. Καλή ώρα ζούμε στη Θεσσαλονίκη, τη μάχη τη απελευθέρωση τη Θεσσαλονίκη από τον Ελλά ναι. και τον Άμψη, 30 Οκτωβρίου. Α δούμε τι διδάσκονται μέσα από τα βιβλία για αυτέ τι εθνικέ επαιτίε που γίνονται παρελάσει και πολλά τα ρατατζούμ. Αλλά επί τη ουσία μέσα στα σχολεία δεν διδάσκονται την πραγματική ιστορία, δεν παίρνουν διδάγματα που να ανυψώνουν την αξιοπρέπειά του, την περηφάνεια του, την αγωνιστικότητά του. Διδάσκονται την υποταγή, Όπω αυτά που μα είπε τώρα η πρωτοβάθμια διεύθυνση, βγάλαμε για μια ανακοίνωση σαν κομματική οργάνωση, ότι να πάμε να γιορτάσουμε την πτώση του τείχου και ελάτε να κάνουμε μαζί εκδηλώσει με το γερμανικό προξενείο κτλ. Απανάδεκτα δηλαδή, ανιστόρυτα πράγματα για τι μικρέ ηλικίε. Μετρό, και, δε, για να θέλω και την άποψή σα, γιατί ξέρω ότι ζείτε στη Θεσσαλονίκη, κινείστε, μετρό και ο Αστ. Πάρα πολλά παράπονα ακούμε για τον ΟΑΣΤ και υπάρχει και η για το μετρό. Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα εμείς πιστεύουμε ότι από αυτό το έργο του Μετρό βγαίνει ένα πολύ βασικό, κεντρικό συμπέρασμα. Τι γίνεται όταν τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα τα δίνουμε στους μεγάλους ιδιώτες εργολάβους. Τι γίνεται. Αυτό που ζούμε. Πέντε χρόνια δουλεύει, δύο χρόνια σταματάει, θα ξαναξεκινήσει, μετά θα ξεκινήσει, μετά θα δούμε. Ξεκινήσαμε με άλλε συλλογικέ συμβάσει του εργαζόμενου, αλλού τι πήγαμε, τώρα θα τι πάμε εννοείται την επόμενη φορά ακόμα πιο κάτω και πάει λέγοντα. Και τελικά. Για τον ΟΑΣΕ, τι πιστεύετε, Δεν Για... είστε υπέρ του το ότι έχει κρατικοποιηθεί. Εμεί έχουμε μια ενιαία άποψη ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ενιαίο δημόσιο αποκλειστικά κρατικός φορέας συγκοινωνιών και να σχεδιάζονται σε κεντρικό επίπεδο Ωραία. οι συγκοινωνίες και οι μεταφορές Για αρχαι... με ευθύνη του κράτους. Γιατί στις στην, στο σταθμό Βενιζέλου πρέπει να μείνουν ή να αποσπαστούν και τοποθετηθεί, να ξαναμπούν. Έχουμε τοποθετηθεί ότι υπάρχει, έτσι λένε οι επιστημονικές μελέτες ως τώρα, η ναι. δυνατότητα να μείνουν και να συνεπάρξει. Αν υπάρξουν επιστημονικέ μελέτε που μπορούν να δείξουν ότι υπάρχει και τρόπο να μεταφερθούν, είναι ένα άλλο ζήτημα. Εδώ είναι οι επιστήμονε, εδώ, εδώ είναι όλοι που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό. Έγινε το μήλον τη έρηδο αυτό για το μετρό. Χάθηκαν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, που είναι και αυτά όμω πάρα πολύ ουσιαστικά, Σωστά. γύρω από την πρόθεση του έργου και τη συνέχιση του. Έχετε δίκιο, κύριε Χριστάνη σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε Ήταν καλά. μεγάλη μα χαρά που σα είχαμε σήμερα. Και εμεί ευχαριστούμε πολύ να σα